Είμαι η Μάσα, είμαι η μεσαία από τις αδερφές. Είναι η μόνη από τις αδερφές που είναι παντρεμένη, βέβαια με το λάθος άνθρωπο. Είναι μια γυναίκα γεμάτη χυμούς και ζωή, η οποία αποστηρώθηκε πρώτα από έναν δυνάστη πατέρα και κατόπιν από τον λάθος συμβατικό σύζυγο. Η διαφορά της με τις άλλες δύο αδερφές είναι αυτό ακριβώς, ότι είναι σε πάρα πολύ καλή, μάλλον έχει πολύ έντονο συνέστημα. Σε αντίθεση με την Ειρήνα, η οποία δεν έχει μάθει καθόλου να αγαπάει, και την Όλια, η οποία έχει αποστηρωθεί από όλο αυτό το δυνάστη πατέρα και έχει πάρει το δικό του χαρακτήρα και δεν, ουσιαστικά έχει αποξενωθεί από το συναισθημά της. Αν ένα έργο το οποίο είναι γραμμένο ένα αιώνα, έχει περάσει πια ένα αιώνα και από τότε που γράφτηκε, μπορεί να μας πει κάτι στο σήμερα, στον 21ο αιώνα. Σαφέστατα και μπορεί. Όχι κάθε έργο βέβαια, εδώ μιλάμε για Τσέχοφ. Μιλάμε για ένα από τους μεγαλύτερους δραματουργούς του 20ου αιώνα, που έφερε το μη στο θέατρο. Ο Τσέχοφ είναι ο ποιητής της καθημερινότητας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ηρωοποίησε τον απλό καθημερινό άνθρωπο. Όταν λοιπόν μιλάμε για τις ανησυχίες, τα όνειρα, τις προσδοκίες, τη ματέωση του καθημερινού ανθρώπου, είναι κάτι που έχει να κάνει, που είναι στο διηνεκές και ο άνθρωπος έχει ανησυχίες, προβληματισμούς και αγωνία για την εξέλιξή του σε όλους τους αιώνες. Άρα είναι απόλυτα σύγχρονο το έργο και όχι μοντέρνο. Πολλοί έχουν πει ότι είναι ένα έργο ψυχοπλακωτικό, με την έννοια ότι είναι μια απογοήτευση. Όσο ψυχοπλακωτική είναι η ζωή. Σωστά. Αφού σωματικό ήταν αυτό. Έχει τα πάντα. Ο Τσέχοφ έχει πάρα πολύ έντονο χιούμορ. Καταρχήν ο Τσέχοφ, το οποίο και αναδεικνύουμε στη δική μας παράσταση. Ναι, συνήθως ο Τσέχοφ αντιμετωπίζεται σαν κάτι πολύ βαρύ. Όχι, έχει πάρα πολύ χιούμορ ο Τσέχοφ. Είναι ζωή, είναι πραγματικά μικρογραφία ζωής. Αποτύπωση, μάλλον, όχι μικρογραφία. Υποδίδουμε την Ειρήνα, τη μικρότερη από τις τρεις αδερφές. Η μικρότερη από τις τρεις αδερφές είναι η έφηβη, δηλαδή είναι στα 20, τέλη εφηβείας. Είναι αυτή που θέλει πάρα πολύ να ζήσει, θέλει πάρα πολύ να φύγει από αυτή την πόλη και θέλει πάρα πολύ να δουλέψει. Και που ονειρεύεται κάτι διαφορετικό από αυτό που ζουν αυτή τη στιγμή. Αυτή που λέει που θέλει να σταματήσει τον ρου, τον μέχρι τώρα ρου, και να τον αλλάξει της οικογενειακής τους ιστορίας. Και είμαι αυτή που θέλει πάρα πολύ να πάει στη Μόσχα και που προσπαθεί να εμπνεύσει τις υπόλοιπες και να τις παρασύρει μαζί της να μοιραστούν αυτή την επιθυμία ώστε να πραγματοθεί. Ξεκινώντας ως έφηβος 20 χρονών στο έργο, και είναι μια διαφορά από τις άλλες αδερφές, και καταλήγοντας 24 στο τέλος του έργου, έχει μια μεγάλη πορεία αυτή η κοπέλα, από εκεί που πίστευε ότι όλα μπορούν να γίνουν και θα γίνουν, στο να ματαιώνεται και να ακυρώνεται, όπως και οι υπόλοιπες. Απλά αυτή το πίστευε πάρα πολύ στην αρχή, ενώ οι υπόλοιπες δεν έχουν ξεκινήσει με αυτή την πολύ έντονη επιθυμία. Επίσης, μια διαφορά της από τις άλλες αδερφές. Η Όλγα, η μεγαλύτερη, δουλεύει. Η μεσαία δεν δουλεύει. Είναι αυτή που φέρνει στο έργο την πρόταση, το ότι δεν είναι αυτονόητο αυτό το καθεστώς στο οποίο ζούμε, που ήταν μια αστική οικογένεια της εποχής, που θεωρούνταν αυτονόητο ότι οι άνθρωποι δεν δουλεύουν, οι στρατιωτικοί ήταν πρόσωπα με πολλά. Απολάμβαναν, έχειραν εκτίμησης και. Ναι, και είχαν κάποιες προβλέψεις κοινωνικές και οικονομικές. Και αυτές έχουν μάλλον σε ένα περιβάλλον στρατιωτικών. Και είναι αυτή που δεν το θεωρεί αυτονόητο, που λέει ότι όχι, παιδιά, είμαστε σύγχρονοι άνθρωποι. Προνομιούχοι, θες να πεις. Προνομιούχοι, αυτό. Οι άνθρωποι πρέπει να δουλεύουν και πρέπει να προσδιορίζονται κάπως διαφορετικά. Αυτό είναι μια διαφορά της. Τι άποψή σου για το αν είναι αισιόδοξο ή απεσιόδοξο το έργο? Εγώ δεν μπορείς να πεις ότι είναι απεσιόδοξο, γιατί κάνει μια διαπίστωση για το πώς οι άνθρωποι μπορεί και να μην τα καταφέρουμε. Αλλά τώρα, αν εσύ θα πιστέψεις ότι αυτό είναι το τέλος της ιστορίας και οι άνθρωποι τελικά που δεν καταφέρουν να πραγματοποιήσουν την επιθυμία σου, είναι δική σου οπτική, του θεατή ή του ανθρώπου. Μπορεί την ίδια πρόταση, άμα εσύ πεις, αντιτάξεις αυτό ότι όχι, γι' αυτό το λόγο δεν τα καταφέραν, εγώ θα τα καταφέρω, τότε είναι αισιόδοξο έργο. Και άλλωστε, τελειώνοντας με το θα ζήσουμε, όσο σκληρή και είναι η ζωή, αποφασίζουν ότι θα ζήσουν, θα συνεχίσουν. Ναι. Δεν παρατάνε τη ζωή, δηλαδή. Δεν τα παρατάνε. Στο τέλος υπάρχει αυτή η μικρή ότι θα ζήσουμε. Τώρα, πώς θα ζήσουμε? Ναι, σαφέστατα. Θα επιβιώσουμε, δηλαδή. Ναι. Θα ζήσουμε. Μάλλον εμένα το βρίσκω αισιόδοξο, γιατί με κάποιο τρόπο σε προτρέπει να βρεις τον ωραίο τρόπο να ζεις, τον όμορφο.
Όχι, απλώς εγώ που βλέπω τόσο σαν θεατής αλλά και σαν λάτρης του Τσέχου, γιατί έχω διαβάσει σχεδόν τα πάντα του και τα πεζά του, πιστεύω ότι ζούσε και σε μια εποχή 19ου αιώνας που φαντασιώνανε ότι ο κόσμος θα άλλαζε στον 20ο αιώνα. Και ο 20ος αιώνας, σύμφωνα με τον Χόμπλ Μπάουμ, ήταν ο ψεύτης αιώνας. Είμαστε πριν την Επανάσταση, πριν την Ρώσικη Επανάσταση, όπου πια η καθιστική τάξη, δηλαδή η αστική τάξη, έχει βαλτώσει, οι τσάροι κάνουν ό,τι θέλουν, ο κόσμος, το καζάνι βράζει από κάτω. Και μιλάει λίγο πριν την Επανάσταση ακριβώς γι' αυτό. Και δεν έφαγε την απογοήτευση με αυτόν που ακολούθησε. Ναι, όντως. Δεν έζησε να τα δει. Ακριβώς. Αν ήξερε τι θα ακολουθήσει, δεν θα γινόταν. Ναι, δεν έχει νόημα αυτή η Okay, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις δύο. Να είστε καλά, παιδιά. Η Όλια ως μεγαλύτερη αδερφή, έχοντας πεθάνει η μητέρα της οικογένειας πολλά χρόνια πριν, όταν λέω πολλά χρόνια πριν, εννοώ τουλάχιστον σε σχέση με το ένστικτο, έτσι, γιατί δεν είναι καταγεγραμμένο, θα έλεγα όταν τα κορίτσια Μάσα και Ειρήνα ήταν 7 χρονών. Μπορεί και μικρότερες. Λοιπόν, έπαιξε το ρόλο της μητέρας, τον οποίο κανείς δεν είναι προετοιμασμένος να παίξει, ακόμα και όταν μεγαλώνει, είναι σε ηλικία, δηλαδή που φέρει στον κόσμο το δικό του παιδί. Πόσο μάλλον, λοιπόν, όταν τα γεγονότα, οι συνθήκες σε αναγκάζουν να μπει σε ρόλους τέτοιους, δύσκολους. Λοιπόν, τώρα το θέμα του συναισθηματικού κόσμου ανέφερε η Ειρήνα ότι εκείνη που διακαώς επιθυμεί να πάει στη Μόσχα, ναι, και η Όλια επιθυμεί να πάει στη Μόσχα, και όταν λέμε Μόσχα εννοούμε προφανώς σε ένα χώρο ιδεατό, την ευτυχία, την πραγμάτωση, τη διαφυγή από τη ρουτίνα, από αυτό που περιμένεις ότι θα ζήσεις κάθε μέρα, την έκπληξη, την... λοιπόν, όσο μεγαλώνουμε φοβόμαστε ίσως περισσότερο αν δεν ανανεώνουμε την οπτική μας για τον κόσμο. Ο Τσέχοφ επίμονα αναζητά από τον άνθρωπο, νομίζω, την περισσότερη αισιοδοξία, την περισσότερη ελευθερία, την περισσότερη αγάπη. Γιατί αυτά είναι που, αν αναζητάς και θρέφεις μέσα σου την περισσότερη μουσική και θρέφεις την ψυχή σου, το πνεύμα σου, τότε θα έχεις και περισσότερο δικαίωμα στην ευτυχία. Γι' αυτό νομίζω ότι μιλάει το έργο και δεν μπορεί παρά να είναι διαχρονικό. Όχι επίκαιρο, το επίκαιρο είναι μικρό για να μπορέσουμε να το χαρακτηρίσουμε. Όπως η μουσική του Μότσαρτ, νομίζω αυτή είναι που μπορεί να πάει παρέα με αυτό το κείμενο. Μιλήσαμε, δηλαδή αυτό πιστεύεις ότι κάνει διαχρονικό το έργο, ας πούμε. Βεβαίως. Είναι το αίτημα του ανθρώπου αυτού που γνωρίζει και αγαπά τον άνθρωπο με τις αδυναμίες του, αλλά και με τις δυνατότητές του, και του ζητά μέσα από το έργο αυτό να συνεχίσει και να τις εξαντλήσει. Η ζωή δεν αλλάζει, λέει. Έχει τους δικούς της κανόνες, λέει ο Τούζενμπαχ. Θα έρθει ο Βερσίνιν χωρίς να αντικρούσει αυτό, να το αγκαλιάσει και να πει ότι δεν αλλάζει, αλλά μπορεί να γίνει καλύτερη. Άρα έχεις την άποψη ότι το έργο δεν είναι επί της ουσίας απεσιόδοξο. Καθόλου. Απλώς ζητά να μην επαναπαύεται κανείς, να εργάζεται, να προετοιμάζεται για το όνειρό του, να μην γκρινιάζει, να μην παραπονιέται, αν και αυτό είναι μέσα στη ζωή, το αγκαλιάζει το παράπονο και το κάνει δύναμη για μπροστά. Δηλαδή, παραπονιέμαι για να φύγω. Δεν μου αρκεί αυτό, δουλεύω για το καλύτερο. Με αυτή την έννοια, νομίζω. Όχι με καθόλου καθίζηση, καθόλου παρέτηση. Ελπίδα ενεργητική.